Δεν το πιστεύω ότι πηγαίνουμε στα αλήθεια στο Cosmopolitan City. Ούτε εγώ. Λαμπερά φώτα, μεγάλα κτίρια. Το Cosmopolitan City τα έχει όλα. Το μόνο που λείπει είσαι εσύ, Σάνι. Όμως ξέρεις τι λένε. Όταν η μούχλα στην επιστημονική εργασία αρχίζει να ανθίζει, πρέπει να την κλαδέψεις πριν να είναι αργά. Το κλάδεμα της μούχλας είναι το κλειδί της διαδικασίας. Μην ξεχάσετε να πάτε στο πλανητάριο για μένα. Εντάξει, Σάνι. Γεια σου, Σάνι. Πλανητάριο. Δεν το είχα σχεδιάσει. Θα βάλω 7 λεπτά πίσω τη βόλτα με ποδήλατο. Η βόλτα με πλοίο θα πάει λίγο νωρίτερα. Θα τα μεταφέρω. Εντάξει. Πρώτα, θα πάρουμε λεωφορείο από το αεροδρόμιο κατευθείαν για το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς. Τον πύργο Cosmopolitan. Ου, πύργος Cosmopolitan. Το πιο ρομαντικό μέρος στον κόσμο. Κορίτσια, φοράτε ζώνες εκεί πάνω. Ναι! Νομίζω ότι απογειωνόμαστε. Ήταν έξυπνο που προτιμήσατε το βαλιτσάκι δωμάτιο από τις θέσεις. Εσείς στην πολυτέλεια και εγώ με το χώρο. Ο Θεέ μου, χίλια συγγνώμη, κύριε. Κανένα πρόβλημα και παρακαλώ, λέγε με Ρίτσαρντ. Και εσύ με λες Πινελόπη. Συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό έπεσε από την τσάντα μου. Ξέρεις, αυτό διάβαζα όταν σκόδαψα. Και εσύ είσαι αναγνώστης του Καταδύσεις και Τούμπα. Είμαι. Αλλά μη με ρωτήσεις για τα άρθρα που αφορούν στην Τούμπα. Γιατί πάντα λέω... Κατευθείαν στις Καταδύσεις. Και σε κόκκινο. Κύριε επιβάτε, παρακαλούμε στις θέσεις σας. Ω, Πόλη. Τι ακριβώς ήταν αυτό, γιαγιά? Εμένα μου φάνηκε ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης. Του αρέσεις πολύ. Μπα, ήταν απλώς. Στάσου, αλήθεια, φλέρταρε. Ναι, μίλα του την ώρα της πτήσης. Για ποιο θέμα? Αιώνες έχω να φλερτάρω. Δεν θα ήξερα από πού να αρχίσω. Ω, το βρήκα. Μπορώ να του προσφέρω ένα από τα στρίδια μου. Δηλαδή, εγώ θα τον γνώριζα πρώτα, τα στρίδια μετά. Α, σωστά. Ετοιμαστείτε για απογείωση. Λοιπόν, τι σε φέρνει στον κόσμο? Απλώς μίλα της, Ρίτσαρντ. Λοιπόν, πηγαίνει στη συνάντη... Ο μυστηριώδης άντρας κοιμόταν σε όλη την πτήση. Έσβησε κανονικά. Μάλλον δεν ήταν γραφτό μας τελικά. Μην είσαι τόσο σίγουρη, γιαγιά. Μπορείς να ζητήσεις το τηλέφωνό του. Ω, ναι. Εξαιρετική ιδέα. Έτσι γίνεται στις μέρες μας, σωστά. Παρακαλώ. Ναι. Συγγνώμη. Παρακαλώ, Πόλη. Να περάσω. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Ω, τελείωσα την μπαταρία μιλώντας στην πτήση. Καλά, μπορώ να ζητήσω. Ρίτσαρντ. Τουλάχιστον προσπάθησα. Ελάτε, κορίτσια, πάμε να δούμε τον πύργο. Γιαγιά, με το μαλακό εκεί έξω. Πήρατε την Πινελόπη Πόκετ, αφήστε μήνυμα μετά τον ήχο. Ανεβείτε για τον πύργο Cosmopolitan. Γιαγιά, βγάλε μας από τη βαλίτσα γιατί κουνάει πολύ εδώ. Πολύ ήσυχε είστε εκεί μέσα, κορίτσια. Θέλετε λίγο καθαρό αέρα? Κάλτσες με κόκορες. Πού είναι η Πόλη? Θα πήρα λάθος βαλίτσα. Θα την πάρω. Συγγνώμη, οδηγέ. Υπάρχει φορτιστής στο λεωφορείο. Ναι, βέβαια. Τι κάνει η γιαγιά σου εκεί έξω? Ανέβασέ με για να το ανακαλύψω. Ταξί! Στο κέντρο, παρακαλώ. Δεν είναι η γιαγιά! Πόλη, είναι ο τύπος από το αεροπλάνο που άρεσε στη γιαγιά σου. Πώς ήταν η πτήση σας, κύριε? Εξαιρετική. Γνώρισα την πιο ενδιαφέρουσα γυναίκα, αλλά δεν μπόρεσα να πάρω το τηλέφωνό της. Σίγουρα εννοεί τη γιαγιά. Και τώρα εμείς πρέπει να τους ξανασμίξουμε. Για να ανταλλάξουν βαλίτσες και εμείς να κάνουμε ό,τι σχεδιάσαμε. Μα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ταιριάζουν πολύ και ίσως ερωτευτούν. Να ερωτευτούν? Και πόσο θα πάρει αυτό? Αχ, ποιος ξέρει. Η αγάπη ακολουθεί τον ρυθμό της δικής της καρδιάς. Άλλοτε είναι μια μέρα, άλλοτε είναι για πάντα. Για πάντα!
Αυτό το μπέρδεμα θα μας χαλάσει πολύ το πρόγραμμα. Τα είχα σχεδιάσει όλα τέλεια και τώρα δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο. Πόλη, η γιαγιά σου μάλλον θα είναι ήδη καθοδόν για τον πύργο Κοσμοπόλιταν. Το πιο ρομαντικό μέρος του κόσμου. Εκεί όπου κάνουμε όνειρα, βλέπουμε ηλιοβασιλέματα και ξαναβρίσκονται μαζί οι βαλίτσες των ερωτευμένων. Να τη βρούμε εκεί και να φέρουμε τον τύπο. Εντάξει, Λάιλα, ας το κάνουμε. Πήρατε την Πινελόπη Πόκετ. Γιαγιά, είμαστε η Πόλη και η Λάιλα. Είμαστε καλά, μα έχουμε ένα σχέδιο. Όταν ακούσεις αυτό, πήγαινε στον πύργο Κοσμοπόλιταν και θα σε βρούμε στην κορυφή. Φέρε τη βαλίτσα! Ευχαριστώ για την κούρσα, τι σας οφείλω. Η Τζίνι λέει ότι ο πύργος είναι στη διασταύρωση Ρόζενκρανς και Πίκλ. Άρα θα πάμε από εδώ. Με αυτό το κορίτσι! Ακολούθα τη βαλίτσα! Αχ, ο Θεέ μου, κορίτσια, είστε καλά! Πήρα το μήνυμα! Πού είστε? Όλα είναι εντάξει, γιαγιά! Σχεδόν έφτασα στον πύργο Κοσμοπόλιταν! Είστε ήδη εκεί? Θα κόψουμε λίγο δρόμο! Θα σε δούμε στην κορυφή! Γεια! Σχεδόν τη φτάνω! Πλησιάζει πολύ. Ώρα για παράκαμψη. Στο. Η βαλίτσα μου. Εκεί είναι. Λατρεύω την επιμονή του. Φαίνεται ότι πρέπει να κόψουμε από το πάρκο. Η είσοδος είναι ακριβώς μπροστά μας. Τέλεια! Ευχαριστώ, κύριε. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη βαλίτσα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Η Πολύ Πόκετ ποτέ δεν λέει ποτέ. Η βαλίτσα μου! Το ένιωσες αυτό? Νιώθω μόνο την καρδιά μου που χτυπάει. Εντάξει, Ρίτσαρντ, άφησες την Πινελόπη να σου ξεφύγει. Δεν θα κάνεις το ίδιο και με τη βαλίτσα. Με συγχωρείτε, κυρίες, πιστεύω ότι... Συγγνώμη που σας τρόμαξα. Απλώς θέλω να πάρω την... βαλίτσα μου. Έλα τώρα! Πόλη, κοίτα! Νομίζω πως βρήκαμε το επόμενο μέσο μας. Μα τι έχει γίνει σήμερα! Αυτό είναι τέλειο! Πάμε κατευθείαν στην κορυφή να βρούμε τη γιαγιά! Σοβαρολογείς! Από τις σκάλες! Θυμήσου τις μέρες σου στο τρίαθλο! Γιατί δεν μπορούμε να πάμε εκεί? Γιατί ο Ρίτσαρντ θα έρθει όπου να είναι και η καταστροφή της ρομαντικής συνάντησης είναι κάτι που αποκλείεται. Μα πρέπει να τις πάρουμε τα στρίδια πριν να... Πινελόπη? Ρίτσαρντ? Η βαλίτσα μου είναι αυτή. Δηλαδή... μπορεί και να είναι η βαλίτσα σου, αλλά πρέπει να τη δεις. Ναι, οι κόκορες! Είχα την πιο τρελή μέρα. Εγώ ακολούθησα τη βαλίτσα και δεν θα με πίστευες αν σου έλεγα. Θα σε εξέπλητα. Έχω δει πολλές βαλίτσες να κάνουν περίεργα πράγματα. Αυτά είναι... στρίδια. Όχι! Η αληθινή αγάπη ξεπερνάει και τα θαλασσινά. Ελπίζω. Μα, ναι, πάντοτε έχω μαζί μου λίγα στρίδια. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έχεις διάθεση. Και θαλασσινά σε θερμοκρασία δωματίου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Βλέπεις, το ήξερα ότι είναι γραφτό.
Μη με παρεξηγείς. Χαίρομαι για τη γιαγιά. Αλλά δεν κάναμε τίποτα από τη λίστα μου. Κι όμως κάναμε αρκετά πράγματα. Τραμ, ποδήλατο, μέχρι που μπήκαμε και στις βάρκες Κύκνους. Μην ξεχνάς και ότι πετάξαμε πάνω από τους δρόμους της πόλης. Στα αλήθεια κάναμε πολλά. Και η γιαγιά βρήκε κάποιον ξεχωριστό. Ίσως πρέπει να τους αφήσουμε μόνους, για να ανθίσει η αγάπη τους. Ήξερες ότι το Cosmopolitan City ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα στα στρίδια? Φυσικά! Και ήταν το αγαπημένο φαγητό του δημάρχου Χάσελντινγκ που εφήβρε τα στρίδια Χάσελντινγκ! Πιάσε κόκκινο! Παλιά στοιχιά, νέοι φίλοι. Σας παρουσιάζω το ξενοδοχείο εξαιρετικό! Ου, πολύ φινετσάτο! Wow. Τα μεγάλα στέκια του Cosmopolitan City! Λέει ότι το εξαιρετικό έχει ακόμα και δικό του φάντασμα! Δεν το πιστεύω! Του Νίκ θα του αρέσει! Hey, εδώ εκεί! Μιλήστε μου! Α, για πολύ! Είμαι στο στοιχειωμένο ξενοδοχείο εξαιρετικό! Θέλεις να το δεις? Το εξαιρετικό! Ο οδηγός είναι παλιός! Το φάντασμα έχει φύγει από εκεί! Καλά, θέλω την γραμμή ανοιχτή για εξωγήινους! Γεια! Δεν το έχω ξαναδεί τόσο άδειο! Μα πού είναι όλοι! Περίμενε και θα δεις! Το φάντασμα θα γυρίσει και το ξενοδοχείο θα έχει κόσμο! Να μείνεις μακριά, άπλιστε τραπεζίτη! Κάντε τόπο για κάτι νέο! Σε κανέναν δεν αρέσουν πια αυτά τα παλαιομοδίτικα ξενοδοχεία! Θέλουν κάτι μοντέρνο όπως... Να καλή σου μέρα! Είπα καλημέρα! Ω, πελάτες! Bienvenue! Καλώς ήρθατε! Θέλουμε ένα δωμάτιο για απόψε! Πίνελο... Στυλό! Ένα στυλό! Χρειάζεστε στυλό για να υπογράψετε! Μαντάμ. Μου φαίνεστε γνωστός. Έχουμε συναντηθεί εδώ. Παλιά ερχόμουν τακτικά. Όταν είχατε τακτικούς πελάτες. Έχουμε πολλούς πελάτες. Δύο. Και έχω κοινό πρόσωπο. Δύο μάτια, δύο αυτιά, μια μύτη. Να με λέτε Μόρις. Και... Excuse me, ησυχία! Με συγχωρείτε, η αίθουσα Rock Bingo δίπλα έχει πολύ φασαρία και ενοχλεί και πνίγει τον ήχο του φαντάσματος που μένει εδώ. Θεέ μου, το φάντασμα ήταν αυτό που άκουσα? Μισό λεπτό, νόμιζα ότι δεν είναι πια στοιχειωμένο. Ψέμα, κακόβουλες φήμες, είναι πολύ πολύ στοιχειωμένο. Καλή διαμονή. Ο κύριος Μωρίς μπορεί να έχει ένα άψογο μουστάκι, αλλά δείχνει χάλια. Ναι, έχει μεγάλη αιμονή με τα φαντάσματα. Πάντως, μην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δεν μπορείτε να κρίνετε έναν άντρα από το μουστάκι του. Φαίνεται ότι έχει πολλά στο μυαλό του ο καημένος, με τη δουλειά να πηγαίνει τόσο άσχημα. Σε ποιον όροφο, γιαγιά? Α, δεν θα μείνουμε σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό είναι δόλωμα. Στο εξαιρετικό, τα κορίτσια των Pocket ζουν με το δικό τους τρόπο. Πόλη, το μενταγιόν, παρακαλώ. Η προγιαγιά μας, η Πρισσίλα, έφτιαξε ένα μυστικό καταφύγιο. Συρρίκνωσέ μας. Μείνει δύναμη! Παράδεισος Pocket! Αυτό είναι καταπληκτή. Για μισό λεπτό. Διάβασα ότι το φάντασμα του εξαιρετικού συρρίκνωνε πράγματα. Γιαγιά, εσύ ήσουν το φάντασμα. Όταν πήρα το μενταγιόν, τα στοιχειωμένα μέρη ήταν πολύ της μόδας. Και έτσι έδινα στους ανθρώπους ένα μικρό σοου κάθε βράδυ και το ξενοδοχείο γέμιζε. Ευφυές! Το έκανα μέχρι που έσπασε το μενταγιόν. Και αυτό δεν ήταν κακό μόνο για μένα. Ήταν κακό και για τις δουλειές. Μακάρι να ήταν εδώ η Σάνι. Θα λάτρευε την ιστορία. Εσείς να περάσετε καλά εδώ και μακριά από πελάδες. Εγώ πάω να δω το Rock Bingo. Κάναμε μεγάλη πόλη. Θα σας πάρω όταν γυρίσω. Και πάλι μεγάλη, γιαγιά! Αχ, λατρεύω το στυλ! Δουλάπες που βγαίνουν σε τουαλέτες. Αυτά είναι πράγματα για πριγκίπισες. Και τα σαμπουάν είναι τεράστια! Χα! Κοσμήματα! Ουάου, η γιαγιά ήταν απίθανη σε μέγεθος τσέπης. Πίσω!
στο καλό! Είπα μεγάλο κρεβάτι, όχι για ποντίκια! Μπίνγκο! Υουχου! Μη πει γιοντανή και γάμα κάμπα ο! Πρώτη στο παιχνίδι εγώ! Ναι, η επέκταση θα γίνει σίγουρα. Ο κόσμος είναι έτοιμος για πολύ μπίνγκο! Έλα, κινδυνεύει το μεταγιόν! Ξέρω ότι το Cosmopolitan City έχει μικρά δωμάτια, μα αυτό είναι γελίο! Το φάντασμα είναι! Σύντομα οι δουλειές θα ανέβουν για άλλη μια φορά! Φάντασμα! Φανερώσου! Γύρνα πίσω με το μεταγιόν μου! Πώς θα το πιάσουμε αυτό τον ύπουλο κλέφτη! Δεν έχω ιδέα! Αλλά η Σάνι ξέρει πολλά για ό,τι αδιαστικό όπως αυτό. Αυτά, τα μικρά, τα ποντίκια! Έλα, Πόλη! Σάνι, πρόβλημα! Ποντίκι στο σπίτι! Πώς το πιάνουμε? Είμαι κάπως απασχολημένη με το πείραμα με τη μούχλα. Τώρα που το είπα, τους αρέσει το τυρί! Μουχλιασμένο ή καλό! Δοκίμασέ το! Χα! Το ήξερα ότι το τυρί τα λύνει όλα! Έλα σε μας, καλό ποντικάκι! Η ρίμπα δεν θα αντισταθεί στο τυρί. Η ρίμπα? Α, ναι! Έβγαλα το παντίκι ρίμπα. Μάλλον τη πάει. Καλό, το βλέπω. Και βλέπω και εκείνη. Ρίμπα! Ακούστε, ψάξτε όπου βρίσκεστε για σημάδια του φαντάσματος. Α, τυρί? Ίσως στο φάντασμα αρέσει το φορμάζ. Ρίμπα! Γύρνα πίσω! Φάντασμα! Θέλω απλώς κάποια απόδειξη της ύπαρξής σου, s'il vous plaît. Ίσως έκανα λάθος. Δεν υπάρχει. Φάντασμα! Αχα! Να η απόδειξη του στοιχείου! Λάιλα, κράτα με! Θα τραβήξω αυτή τη γουρτίνα και θα αποκαλύψω το φάντασμα του ξενοδοχείου! Αρχίζω να πιστεύω ότι η ρίμπα δεν ήξερε καν ότι έχει το μεταγιόν. Αυτά τα περιποιημένα πατουσάκια είναι αυτό. Ένα ποντίκι! Δεν μπορώ να ανεβάσω βίντεο με φάντασμα που έχει ποντίκι για guest star. Ούτε οι λάτρες των φαντασμάτων δεν θέλουν ποντίκια στα δωμάτια. Α, ψεύτικη γαλλική προφορά. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να φύγεις, ποντίκι. Συγγνώμη, αλλά πρέπει. Αν ξαναγυρίσει το φάντασμα, θα ξεπληρώσω την τράπεζα και δεν θα μου πάρουν το ξενοδοχείο. Για να το κάνουν τη μεγαλύτερη αίθουσα rock bingo στον κόσμο. Τη μεγαλύτερη αίθουσα rock bingo στον κόσμο. Μα αυτό το ξενοδοχείο είναι στο δεύτερο σπίτι των κοριτσιών των Pocket. Και είναι και το κανονικό σπίτι της Ρίμπα. Πρέπει να βοηθήσουμε τη Ρίμπα και να σώσουμε το ξενοδοχείο αυτού του παράξενου τύπου. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε... Συνωμοσίες Wells. Νίκ, πώς είναι η ήχη των φαντασμάτων? Α, προτείνω την εφαρμογή Φαντασμάσταση 2. Είναι... Στάσου, Πόλη, τι κάνεις? Την κατεβάζω. Ευχαριστούμε. Γεια! Σακμπλε! Πάλι! Φαντασματάκι! Μπράβο, Λάιλα! Το μάθημα γρήγορης πληκτρολόγησης ήταν πολύ καλό. 60 λέξεις το λεπτό, μωρό μου! Και ξεκινάμε! Παίζει! Γεια σου, Μωρίς. Εγώ είμαι η κυρία του αγάλματος. Για να βρεις την απόδειξη, κάνε ό,τι λέω. Πρώτον, κόψε αυτή τη ψεύτικη γαλλική προφορά και δώσε μου ένα φιλί. Α, ναι. Αφού το λες εσύ, φάντασμα. Τι! Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι θα έκανε ό,τι λέμε. Τώρα άφησε το μπιμπίκι. Α, χαζό, το correct. Το ποντίκι. Εννοούσα το ποντίκι. Το βρώμικο τροκτικό. Α, καλά, εντάξει. Μη φοβάσαι, είσαι ασφαλής μαζί μας. Τράβηξέ με, αλλά μη με πλησιάσεις, αλλιώς θα φύγω. Μείνει δύναμη! Οι δουλειές θα ανοίξουν και πάλι! Ο Μόρις Σνάιντμαν, μπορεί να μη σε αναγνώριζα, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ φωνές. Με θυμάσαι, ήσουν γκρουμ εδώ όταν... Πινελόπι Πόκετ, κατάλαβα ότι είσαι εσύ μόλις μπήκες μέσα. Απλώς δεν ήθελα να ξέρεις ότι είμαι εγώ...
Χωρίς το φάντασμα, θα δοκίμαζα τα πάντα για να έρθουν πελάτες. Ακόμα και μια ψεύτικη γαλλική προφορά. Ωχ, ξέχνα την προφορά. Αυτό που έκανε ωραίο το ξενοδοχείο ήταν η αυθεντικότητα. Αν θέλεις δάνειο, είχα την καλύτερη βραδιά στο μπίνγκο. Ουουου! Τι απαλή! Ωραίο πεντικιού ρίμπα. Και τώρα, αδιαφυσβήτητες αποδείξεις ενός αληθινού φαντάσματος. Λέγεται το συρρυκνωμένο φάντασμα του Cosmopolitan City. Κι ίσως να θέλετε να το γνωρίσετε, αλλά το ξενοδοχείο εξαιρετικό είναι κλεισμένο μέχρι το 2063. Α, δεν είναι αληθινό φάντασμα! Το έκανε η πόλη! Ρίμπα, λυπάμαι που σε πέρασα για κλέφτρα. Ήταν λάθος μου να σε κατακρίνω επειδή είσαι ποντίκι. Συγγνώμη. Ρίμπα, μου δίνεις το τυρί. Δεν το πιστεύω ότι οι διακοπές μας στο Cosmopolitan City σχεδόν τελείωσαν. Ο χρόνος πετάει όταν κάνεις τα εκατομμύρια πράγματα στη λίστα της πόλης. Τώρα μας μένει μόνο ένα ακόμα να κάνουμε. Να νικήσουμε σε αγώνα μίνι σκάφους. Προς τι το ξαφνικό πάθος για την ναυτική μόδα? Επειδή, Λάιλα, ο νικητής αυτού του αγώνα μίνι σκαφών θα μπει στο εξώφυλλο του εβδομαδιαίου μικρού σκάφους. Είναι εβδομαδιαίο περιοδικό? Ναι. Και το παιδί στο εξώφυλλο είναι ο γνωστός Νταΐς, ο Αύγουστος Φον Ούμπεριτς. Κερδίζει τους αγώνες του Cosmopolitan City 10 χρόνια στη σειρά. Και είναι μόνο 10 χρονών. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι τα καταφέρνει. Στραφή δεξιά, μάνοβρα αριστερά. Δίσκο! Νομίζω πως το ήθελε άγριο και επικίνδυνο και όχι... Παπάκια! Ένα μικρό παπάκι κάνει ό,τι κάνει το παπάκι που είναι μπροστά του. Είναι σαν να ακολουθούν τον αρχηγό. Hey! Ο Αύγουστος κυριαρχεί στον αγώνα όντας κακός αθλητής και βρέχοντας τα γλυκά παπάκια. Και γι' αυτό έφτιαξα αυτό το κουκλί. Μοδάτο! Χαίρομαι που σ' αρέσει, γιατί εσύ θα το πιλοτάρεις. Τι? Θα φανεί ύποπτο αν το σκάφος οδηγείται μόνο του. Πρέπει να κάνεις ότι το οδηγείς με το κοντρόλ, ώστε εγώ να γίνω μίνι και να το οδηγώ στα αλήθεια. Αυτό δεν αντιβαίνει τους κανόνες. Όχι. Ονομάζεται αγώνες μίνι σκαφών, όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, αν θέλεις να μου μιλήσεις την ώρα του αγώνα, μίλα σε αυτό το μικρόφωνο. Συνδέεται κατευθείαν με το ρολόι Τζίνι. Γεια σου, Αύγουστε. Με λένε Πολύ Πόκετ. Και αυτό είναι το σκάφος που επιτέλους θα σε νικήσει. Αλήθεια! Και το λένε USS Tony Ράθου. Άθε μας, Πόλα. Πόλα! Θα το μάθει το όνομά μου όταν το σκάφος μου πάρει τον αγώνα. Πόλη, η νίκη δεν είναι το παν. Καλά τα λέει η προγιαγιά σου. Είναι παραπάνω από το παν. Hey, εγώ δεν είμαι προγιαγιά, αλλά είμαι μια υπέροχη γιαγιά. Και βέβαια είσαι. Και αυτός ο Σνόμπ Σνόμπερσον δεν αξίζει το χρόνο μου. Και γι' αυτό εγώ θα πιλοτάρω το σκάφος της πόλης. Πολύ σωστά. Πρέπει να φύγω. Έχω εισιτήρια για musical. Λέγεται... Ο βασιλιάς των μελανιδιών. Φύγα. Θα δει μια υπάλληλο να πιλοτάρει το σκάφος της και πηγαίνει στο θέατρο. Πώς και δεν το σκέφτηκα. Το καημένο δεν έχει καμία ελπίδα απέναντι στον Αύγουστο. Σίγουρα θα χάσεις. Θα χλαμάρες. Εσύ και η Πόλα είστε που θα πάτε κατευθείαν στον πάτο. Ώρα να κόψουμε το νήμα. Hey, άδικο. Όλα επιτρέπονται, το λέει και ο τίτλος του αγώνα. Τα κατέστρεψε όλα εκτός από τη πόλη. Στο χάρτινο καραβάκι μου! Κράτα την ανάσα σου, μικρέ. Το εννοώ. Και εσύ, κυρία πιλότε, αυτό το σκάφος σε λίγο θα καεί. Σιγά το πράγμα. Μου αρέσουν τα ξεροψημένα. Κόφτης πίσω! Μόνο ένα πράγμα δεν μπορεί να κόψει ο κόφτης πίτσας, Λάιλα. Την πολυκρούστα είναι η πίτσας. Καλή ιδέα, Πόλη. Είσαι η νούμερο ένα φαν μου. Ευχαριστώ, Αλάιλα.
αλλά νομίζω ότι ο τίτλος ανήκει στη γιαγιά σου. Πρώτο σκάφος έχει πόλη και αυτό το ξέρουν όλοι. Πάρ τη νίκη και βιά σου, είναι περήφανη η γιαγιά σου. Απέχτο! Ακόμα έχεις την ενέργεια του λυκείου, γιαγιά. Οι τσιρλίντερ είναι τόσο τρομερά άξεστε. Δεν έχουν καμία φινέτσα, όπως οι τσαράδες. Λάιλα, είμαι πολύ πίσω. Καμιά καλή ιδέα? Ναι, να πάρουμε κάποιον με καλές ιδέες. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα, είναι τέλεια ιδέα. Τζίνι, πάρε τη Σάνι. Πόλι, πόσο χαίρομαι που πήρες. Βοήθεια! Ναι, χρειάζομαι βοήθεια, Σάνι. Γι' αυτό και σε παίρνω. Τέρας! Ναι, ο Αύγουστος είναι τέρας, έτσι. Κάτσε, ποιος Αύγουστος? Α, ένας δαΐς που κάνουμε αγώνα με σκάφη τώρα. Θα με βοηθήσεις να κόψω δρόμο να τον νικήσω. Σου στέλνω τις συντεταγμένες μου. Περίμενε να δω τα περάσματα όσο είναι απασχολημένο το τέρας της μούχλας. Στάσου, τι είναι το τέρας της μούχλας? Α, το φαινομενικά ενσυνείδητο δημιουργήμά μου από το πείραμα της φυσικής. Άκου, αν κάνεις άλμα πάνω από το νησί, θα κόψεις αρκετό δρόμο. Hey, έχω μόνο αυτά, δεν έχω άλλα. Το lip gloss μου είναι αυτό! Το τετράδιό μου! Ω, το ποτήρι ξεχύλισε, νεαρή μούχλα! Σάνι, είσαι καλά! Καλύτερα από καλά! Το πείραμα της μούχλας έχει πολύ καλό γούστο! Σίγουρα θα το δημοσιεύσουν στο περιοδικό, μη κοιτές! Υπάρχει τέτοιο περιοδικό! Γεια σας, πιτσαρία! Συνέβη ξανά! Πι, όμικρον, λάμδα, γιώτα! Άλλαξε του και τα φώτα! Σκίζεις! Ναι, ναι, σκίζεις! Πάμε σκάφος της πόλης! Γεια σας! Μπορώ να σας φωτογραφίσω για το ηλικιωμένες cheerleader! Είναι ωραίο περιοδικό! Ω, ναι! Πρώτη! Ναι, η πόλη έχει σκάφος! Είναι πύραυλος με πάθος! Πάμε σκάφος της πόλη! Πύραυλο, θεέ! Είναι ώρα να σε απογειώθω από τον αγώνα! Μπάλα του γκολφ! Πολλές μπάλες του γκολφ! Ανύψωση ασπίδας! Ιουχου! Τέλεια κίνηση, πόλη! Δηλαδή, εγώ... τέλεια κίνηση, εγώ! Πες καλύτερα! Πες καλύτερα! Κρήτε, θέλατε εδώ! Αχα, καλό αυτό. Κάποιος κέρδισε τον πόνο του. Πάρτε δρόμο. Που είχα μείνει. Πες καλύτερα, τέλεια ήττα. Να πάρει. Είναι η τελευταία φορά που παίρνω υποτιμητικές ατάκες από τριτάκια. Αλφα, λάμδα, χι, ετα, παύλα. Τι βγαίνει? Τίποτα. Δεν είναι λέξη αυτό. Και γι' αυτό πληρώνω άλλους να μου το συλλαβήσουν. Αυτό που ήθελα να πω είναι... Αλιγάτορες! Όρμα τους, παπιοκαταστροφέα! Υπερηχητικό κουάκ! Τα λέμε αργότερα! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα... Ούτε να το πω, δεν μπορώ! Αλλά εγώ μπορώ! Τα νέα τα έχετε μάθει, ο Αύγουστος θα χάσει! Έλα, Λάιλα, δεν πάει έτσι ο στίχος αυτός. Λέει αυτό! Hey, hey! Τα νέα τα έχετε μάθει, δεν πειράζει ποιος θα χάσει. Διασκεδάστε! Hey, hey! Διασκεδάστε! Α, δεν μου αρέσει η ήττα ούτε η διασκέδαση! Χα! Εγώ θα νικήσω! Ευχαριστώ για τη στήριξη, Πάπια! Είπα ευχαριστώ! Hey, δεν χρειάζεται! Όχι, παπάκι! Γύρνα πίσω! Κινδυνεύεις!
Μα τι κάνεις! Ο Αύγουστος θα σε φτάσει! Δεν μπορείς να τον αφήσεις! Η Νίκη δεν είναι το παν! Μα τι κάνεις! Ίσως κόβω δρόμο. Μεγάλο μωρό παπάκι! Δεν κόβει δρόμο! Μπορώ να το φτιάξω. Πες που δεν το είπα. Πού είναι ο κυνηγός μου όταν τον θέλω? Και πάλι μεγάλη! Ορίστε, μαμά Πάπια. Γεια σου, μωράκι. Πόλη, τι έγινε? Να, στον βασιλιά των Βελανιδιών ήταν ένα παπάκι που πήγαινε να πέσει από τον καταράκτη και η κυρία τραγουδίστρια έπρεπε να μην κερδίσει το musical για να το σώσει. Εσύ, το σκάφος σου φταίει που έχασα και η οδηγός σου και η προγιαγιά σου με τα πολύ αποτελεσματικά τραγούδια της. Άσε που φαίνεται ότι έχασα ένα πίθανο musical για ένα παπάκι και το τολμηρό ταξίδι του. Και για όλα αυτά φταίσαι εσύ, Polly Pocket! Χα! Ξέρεις το όνομά μου! Και δεν χρειάστηκε καν να νικήσω! Άρα κανείς δεν νίκησε. Όχι! Ακριβώς! Φύσας! Και πας! Και πρώτος μας περνάς! Πάμε, Τόμι! Μπελάς στο ταξί.